Δημήτρη, καλώς ήρθες. Γεια σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά, Γιώργο, που έχουμε εδώ τον τερματοφύλακα, τον βασικό τερματοφύλακα της ομάδας του Όφη. Και νομίζω μετά από τέτοια αποτελέσματα, θέλαμε την άποψη να μας μεταφερθεί λίγο το κλίμα μέσα από την ομάδα, να δούμε τι γίνεται σε αυτήν την ομάδα που έχει μαγέψει τους απανταχού φιλάθλους του καλού ποδοσφαίρου. Και μπορώ να προσθέσω ότι επειδή είναι και τερματοφύλακας, έχει τη δυνατότητα να θαυμάζει ακόμα πιο κοντά αυτό το ποδόσφαιρο που παίζουν οι συμπαίχτες του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, παίζει και ο ίδιος με τα πόδια, δεν είναι ελάχιστα πια την μπάλα με τα χέρια. Το είπα με μια δόση χιούμορ. Φυσικά η συμμετοχή του φέτος, ειδικά φέτος, ήδη η παρουσία του είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό αντικειμενικά το βλέπουν όλοι. Αλλά το είπα χαριτολογώντας, διότι ο τερματοφύλακας είναι από μέσα πραγματικά αυτός που ζει. Τι κάνουν και οι υπόλοιποι 10 που αγωνίζονται μαζί του. Ακριβώς, ακριβώς. Και πολλά συγχαρητήρια για τον Όφη που είδαμε χθες. Προσωπικά, να πω, Λευτέρη, ότι παρακολουθώντας τον Όφη πάνω από 3 δεκαετίες, χωρίς να λέμε και τα χρόνια μας, μου θυμίζει τον Όφη πραγματικά τη δεκαετία του 80, τηρουμένων των αναλογιών, διότι τότε το ποδόσφαιρο ήταν διαφορετικό. Ισχύει αυτό, Δημήτρη, το βλέπεις, το αισθάνεσαι και εσύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια βεβαίως και από την αγάπη του κόσμου και από το παρόν το βροντερό που δίνει στο γήπεδο. Εγώ αυτό που μπορώ να πω, δεν μπορώ να μπω τώρα σε σύγκριση με τις δεκαετίες που λέτε. Εγώ θα μπορώ να πω για το τώρα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πραγματικά χαιρόμαστε που είμαστε μέλη αυτής της προσπάθειας που γίνεται, της καινούργιας προσπάθειας στην ομάδα μας. Χαιρόμαστε την καθημερινότητα, γιατί από εκεί βγαίνει όλο αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε και που βλέπουμε και που νιώθουμε. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το προσπαθούμε πάρα πολύ, το δουλεύουμε πάρα πολύ. Δουλεύετε, είναι το μόνο σίγουρο. Φαίνεται στο γήπεδο, νομίζω σας βγαίνουν όλα τα συστήματα, σας βγαίνουν όλες οι πάσες, οι τελικές, τα πάντα, ό,τι έχετε δουλέψει. Γιώργο, στο αμυγό, στο αθλητικό κομμάτι, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Εντάξει, σίγουρα όμως γνωρίζεις και εσύ και πραγματικά τα ερωτήματά σου ξέρω ότι είναι εύστοχα πάντα. Άλλωστε, έχεις παίξει και ποδόσφαιρο, έστω και αεραστεχνικά. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, Λευτέρη. Έτσι, και είναι και μεγάλη αγάπη. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη είναι. Αν υπάρχει κάποιο μυστικό που έχει να κάνει με την πίεση που με ένα μαγικό ραβδάκι έχει φύγει από τους παίχτες του Όφη, ειδικά φέτος, νομίζω ότι φαίνεται αυτό ακόμα και σε περιπτώσεις που ένα παιχνίδι δεν πάει καλά από το ξεκίνημα, όπως το χθεσινό, ότι υπάρχει μια απίστευτη ηρεμία, θα λέγαμε συγκροτημένη ομάδα που σου δίνει την αίσθηση ότι αργά ή γρήγορα θα απαντήσει τον αντίπαλο. Αυτό δεν έγινε μόνο στον Βόλο ουσιαστικά, που πραγματικά κόντρα στη ροή του αγώνα ιτηθήκατε. Αυτό προκύπτει από τα αποδυτήρια, προκύπτει από τη διοίκηση, από την τεχνική ηγεσία, από όλους μαζί. Εντάξει, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Η ομάδα έκανε έναν προγραμματισμό το καλοκαίρι από ανθρώπους που είναι σε κέρυες θέσεις και ο καθένας γνωρίζει το αντικείμενο που ασχολείται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν παιδιά με εμπειρία και αρκετές συμμετοχές Super League. Υπάρχουν παιδιά που έχουν παίξει και σε εθνικές ομάδες, έχουν συμμετοχές. Έχουν έρθει καινούργιοι παίκτες στην ομάδα μας. Βασικά κρατήθηκε ένας σημαντικός κορμός από πέρσι, όπου και τον βλέπουμε και φέτος στα περισσότερα παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι η μισή τουλάχιστον είμαστε από πέρσι. Την περσινή σεζόν. Έχουν έρθει παιδιά που είναι σε πολύ καλή ηλικία, όριμοι σε χαρακτήρα, ώστε να μπορείς ο ένας τον άλλο να δίνει κίνητρο να γίνεται καλύτερος μέσα από τον συναγωνισμό και τον ανταγωνισμό. Οπότε όλος αυτός ο συνδυασμός, το πάντρεμα θα έλεγα, έχει δημιουργήσει αυτό το όμορφο σύνολο. Και μέσα από την καθημερινή προσπάθεια, όπως είπα και πριν, και την στοχευμένη δουλειά και εκπαίδευση, βγαίνει μέχρι στιγμής αυτό το όμορφο θέμα στο γήπεδο και ευελπιστούμε όλοι να συνεχιστεί. Το ξέρεις βέβαια ότι οι φιλάθλοι του Όφη ονειρεύονται ήδη. Σίγουρα, αν ρωτήσεις έναν ποδοσφαιριστή του Όφη, Γιώργο, το έχουμε δει και άλλες φορές, κοιτάτε σίγουρα παιχνίδι με παιχνίδι, Κυριακή με Κυριακή. Ωστόσο, υπάρχει ένας λαός πίσω, φίλαθλος κόσμος, ο οποίος έχει αρχίσει να ονειρεύεται, να βλέπει εικόνες του παρελθόντος. Ποιο είναι το μήνυμα που μπορεί να στείλει η ομάδα σε όλο αυτόν τον ενθουσιασμό που υπάρχει, γιατί πραγματικά το είχε ανάγκη ο κόσμος του Όφη. Μετά από τόσα χρόνια, με όσα συνέβησαν. Εντάξει, ο κόσμος του Όφη, η δύναμη του Όφη είναι ο κόσμος του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξή του
όχι μόνο στις καλές αλλά και στις άσχημες στιγμές. Χαιρόμαστε που έτσι έρχεται και το γήπεδο είναι, δίνει βροντερό παρόν στο γήπεδο και μας δίνει και εμάς όθηση. Αυτό που μπορούμε να πούμε σαν σύνολο και σαν ομάδα μέσα από, από την εικόνα που βγάζουμε στα παιχνίδια να τον συμπαρασύρουμε και αυτόν ώστε να μας δίνει μεγαλύτερη όθηση, να έρθει ακόμα περισσότερος κόσμος στο γήπεδο και να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Πατάμε στα πόδια μας εννοείται. Δεν γίναμε ξαφνικά ούτε Μπαρτσελόνα με 2-3 νίκες, αλλά και με μία. Και πολλοί χαριτολογώντας το λένε. Ότι παίζετε ποδόσφαιρο στο μοτίβο της Μπαρτσελόνα. Το passing game εννοώντας έτσι. Έχουμε μια σταθερότητα. Και το επιθετικό ποδόσφαιρο. Ναι. Έχουμε μια σταθερότητα. Πάνε με το άριστο που λένε. Έτσι. Δεν ξεφεύγουν τα μυαλά μας ούτε στις καλές ούτε στις άσχημες στιγμές. Προσπαθούμε να έχουμε μια συναισθηματική σταθερότητα. Αυτό μας διδάσκουν, αυτό προσπαθούν να μας περάσουν και αυτό βγάζουμε μέχρι στιγμής και μακάρι να το συνεχίσουμε όπως είπα και πριν. Και ισχύει αυτό που είπε ο Λευτέρης, φαντάζομαι, Δημήτρη, το παιχνίδι με το παιχνίδι. Δεν έχει μπει κάποιος στόχος συγκεκριμένος, ούτως ή άλλως και πέρσι ίσχυσε νομίζω αυτό. Δηλαδή η ομάδα έχει έτσι μια ελευθερία κινήσεων μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το βλέπουμε αυτό στους παίχτες. Κάθε παιχνίδι διεκδικείται τη νίκη σε κάθε παιχνίδι, αλλά δεν υπήρχε ο στόχος αυτό θέλουμε, αυτή τη θέση θέλουμε ή πάμε για Ευρώπη, γιατί έχουν πολλά γραφτεί σήμερα και είναι λογικό, αλλά ή πάμε για αυτό το στόχο πέρσι. Δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο να έχει τεθεί. Νομίζω οι δύο χρονιές είναι τελείως διαφορετικές. Πέρσι ήταν μια χρονιά, όπως είπαμε κιόλας πολύ μέσα από την ομάδα, που μείναμε και έγινε έτσι όπως έγινε η παραμονή μας στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ότι ήταν μια χρονιά γεμάτη μαθήματα. Γεμάτη μαθήματα που θα μας κάνουν καλύτερους, ώστε να κοιτάζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Φέτος είναι μια τελείως διαφορετική χρονιά, με πολύ ηρεμία. Από την αρχή της προετοιμασίας, από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα. Ο στόχος μας πραγματικά είναι η καθημερινή βελτίωση, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο ή περίεργο. Μα βγαίνει και όντως, το πιστεύω και δεν είναι η πρώτη φορά που ακούς έτσι ποδοσφαιριστές να εκπροσωπούν ένα συγκρότημα αθλητικό και να ξεφεύγουν τα όρια του κλισέ που λένε καμιά φορά ότι ξέρεις κάτι, δουλεύουμε μέρα με τη μέρα. Εδώ το εννοούν πραγματικά. Δουλεύουν όντως μέρα με τη μέρα και η βελτίωση φαίνεται. Η απόδοση φαίνεται πάνω στο χορτάρι. Ναι. Δηλαδή, παράδειγμα, το χθεσινό ημίχρονο με τον Πανιόνιο, φαντάζομαι συμφωνεί και ο Δημήτρης, είναι το δεύτερο ημίχρονο, είναι το καλύτερο ημίχρονο που έχει κάνει φέτος ο Όφη. Ίσως μαζί με αυτό του ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο. Οι αριθμοί σου λένε αυτό, αλλά. Εμείς το βλέπουμε αυτό, το ζούμε καθημερινά, έχουμε πίστη στον εαυτό μας, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο γήπεδο και το βγάζουμε μέσα στους αγώνες. Αυτός είναι ο στόχος, δηλαδή η δουλειά που κάνουμε η καθημερινή, που λέμε ότι έχουμε στόχο τη βελτίωση την καθημερινή, είναι πραγματικότητα, ούτως ώστε όλα αυτά που κάνουμε και όλα αυτά που προπονούμαστε να βγαίνουν μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα. Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σου ευχηθούμε και εσένα καλή συνέχεια, καλή πορεία να έχεις και εσύ κάτω από τα γκολπόστ της ομάδας. Ένα πολύ σύντομο Βέβαια. Ερώτημα που θέλουμε να κάνουμε και αξίζει. Πολύ, πολύ γιατί σύντομο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Δεν είναι μόνο αθλητικό, είναι ότι από τον Όφη που έχει δείξει σε όλα τα επίπεδα ότι κάνει κινήσεις μπροστά και ότι δεν στέκεται μόνο στο ότι γίνεται μέσα στις γραμμές του γηπέδου. Υπάρχει μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Όφη μέσα σε αυτό το μήνα. Είναι δίπλα η ομάδα στο σωματείο στόχος για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Του μαστού. Και πολύ χθες είδαμε τον κόσμο με μπλουζάκια, εσάς, όλοι. Τη διοίκηση, όλους. Όλοι είστε δίπλα σε αυτό το σωματείο. Όπως έχει αποδείξει η ομάδα μας, δεν είναι μόνο αυτή η δραστηριότητα. Ο Όφη. Καταρχάς έχει μια ομάδα ανθρώπων που δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που είναι δίπλα και μαζί με το ποδοσφαιρικό τμήμα και όλοι αρρωγοί σε τέτοιες προσπάθειες που περνάνε κοινωνικά και πολιτιστικά μηνύματα. Όχι μόνο στην πόλη του Ηρακλείου, γενικά σε αυτές τις δραστηριότητες που είναι σημαντικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις γυναίκες οι οποίες ήρθαν στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Περιμένουμε ακόμα περισσότερο στο παιχνίδι με την Ξάνθη. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό
Η ομάδα είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Και μακάρι να στέλνετε μηνύματα. Ναι. Και αυτό είναι το μακάρι θετικό. Να έρθει περισσότερος κόσμος για... Όταν μια ομάδα εμπνέει, εμπνέει σε όλους τους τομείς. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ξέρω ότι έχει τρίμερο ρεπό, σας έχει δώσει ο Γιώργος Σίμος. Ναι. Επομένως, στο επόμενο παιχνίδι, καλή επιτυχία με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Καλή χρονιά και να έχουμε. Σένα, καλή χρονιά να έχουμε και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Δημήτρη και Γιώργο. Λοιπόν, πάμε σύντομη διακοπή για διαφήμιση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.